Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την σειρά των ομιλιών περί των παθών και της αντιμετωπίσεως αυτών από τους Αγίους Πατέρες. Είχαμε αναφερθεί στον ορισμό των παθών και είχαμε πει ότι τα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής που έχουν δωρηθεί από τον Θεό για την σωτηρία μας βεβαίως, γιατί όλα τα δώρα του Θεού εκεί αποσκοπούν, στη σωτηρία μας, τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή στην θέωση, στην ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ο άνθρωπος εκείνο που κάνει είναι δυστυχώς κάνει μια κακή χρήση των δυνάμεων που του δίνει ο Θεός. Όπως μας λένε οι αρχαίοι και το αποδέχτηκαν και οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε τρεις δυνάμεις, το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό. Το μεν λογιστικό μας δόθηκε για να λογίζεται ο άνθρωπος τον Θεό, να βλέπει με το νου του τον καθαρό τον Θεό, να ενώνεται με τον Θεό. Και η θεραπεία του λογιστικού, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Έχουμε το θυμικό, τον θυμό δηλαδή, την ορμή αυτή, τη δύναμη αυτή, τον νεύρο αυτό της ψυχής, το οποίο μας δόθηκε πάλι από τον Θεό, για να κινούμαστε με δύναμη, με ορμή προς τον Θεό και αφετέρου να κινούμεθα και εναντίον του κακού, της αμαρτίας, του διαβόλου, των κακών λογισμών. Σε καμιά περίπτωση δεν μας δόθηκε για να κινούμαστε εναντίον των αδελφών μας, να επιτιθέμεθα εναντίον των αδελφών μας. Έχουμε και το επιθυμητικό, τις διάφορες επιθυμίες, που μας δόθηκαν πάλι από τον Θεό για να αγαπούμε τον Θεό και τον πλησίον. Και σε καμιά περίπτωση βέβαια για να μην επιθυμούμε τα σαρκικά πάθη, την ύλη, τις ειδονές τις αρκικές, τα χρήματα, όλα τα μάτια αυτά του κόσμου. Αλλά κατ' εξοχήν με όλη μας την αγαπητική δύναμη να προσκολόμεθα στον Θεό. Όταν κάνουμε κακή χρήση αυτών των δυνάμεων και αντί να προσευχόμαστε και να βλέπουμε προς τον Θεό, εμείς συνομιλούμε και βλέπουμε προς τα κτίσματα, προς τα δημιουργήματα, αντί να κινούμεθα εναντίον των παθών και της αμαρτίας και του διαβόλου, εμείς κινούμεθα εναντίον των αδελφών μας με το θυμικό και αντί να επιθυμούμε τον Θεό και τα ουράνια, την αρετή και το αγαθό, εμείς επιθυμούμε την αμαρτία και τις ειδονές και τη μάτια δόξα του κόσμου και την ύλη, το χρυσό, τα χρήματα κλπ. Τότε κάνουμε μια κακή χρήση αυτών των δυνάμεων και δημιουργούνται τα διάφορα πάθη. Κατ' εξοχήν πάθη κυρίαρχα στον άνθρωπο είναι το πάθος της φιλαυτίας, που είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα. Απλά και λαϊκά να το πούμε, η επιθυμία να μην πονέσουμε, να μην αρρωστήσουμε, να μην κουραστούμε, να μην βλαφτεί τέλος πάντων το σώμα σε τίποτε, αλλά αντίθετα να απολαμβάνει, να χαίρεται, να έχει ευεξία και να έχει τις διάφορες ειδονές που σχετίζονται με αυτό, πλούσιες. Και από αυτό το πάθος πηγάζουν τα τρία άλλα θεμελιώδη πάθη, η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Και από εκεί, από αυτά τα τρία, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες μας δίνουν τρόπους για να τα αντιμετωπίζουμε και στη σειρά αυτή των συνάξεων που κάναμε, ήδη με τη χάρη του Θεού είμαστε στην 10η σύναξη, αναφερθήκαμε και στα πάθη και στις εκδηλώσεις τους, αλλά και στη θεραπεία τους. Με βάση αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Θα μας πει και ο Άγιος Αββάς Δωρόθεος ότι οι άνθρωποι στέκονται απέναντι στα πάθη κατά τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος, η μία κατάσταση, των ανθρώπων, μια μερίδα ανθρώπων, αφήνει ελεύθερο το πάθος.
αφήνουν ελεύθερα τα πάθη τους να εκδηλώνονται. Μια άλλη ομάδα ανθρώπων αφήνουν τα πάθη τους, μάλλον χαλιναγούν τα πάθη τους, δεν τα αφήνουν να εκδηλωθούν. Και μια τρίτη ομάδα ανθρώπων, ίσως και οι λιγότεροι, είναι αυτοί οι οποίοι ξεριζώνουν τα πάθη. Τρεις είναι οι καταστάσεις των ανθρώπων, λέει ο Βασδρόθεος, στο πολύ ωραίο βιβλίο του, τα ασκητικά, το οποίο έχει πολύ πρακτικά και πολύ ωφέλιμα κεφάλαια για όλους μας. Λέγει λοιπόν, ο ένας αφήνει ελεύθερος το πάθος του, το οποιοδήποτε πάθος. Είναι θυμώδης, αφήνει ελεύθερα να εκδηλώνεται ο θυμός του. Δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στο πάθος του. Ο άλλος δεν το αφήνει να εκδηλωθεί, το περιστέλει, το χαλιναγωγεί το πάθος του. Αλλά και δεν το ξεριζώνει όμως. Το αφήνει να υπάρχει. Απλώς δεν το αφήνει να εκδηλωθεί. Και ο τρίτος, το θα λέγαμε και ο πιο καλός και ο πιο σωστός, είναι αυτός που το ξεριζώνει το πάθος. Και θα μας πει πιο κάτω, το λέμε έτσι εξ αρχής, τι σημαίνει ξεριζώνει το πάθος. Κάνει ενέργειες αντίθετες με αυτές που το υπαγορεύει το πάθος. Το πάθος, για παράδειγμα, του λέγει πήγαινε να κλέψεις, το πάθος της κλοπής, το πάθος της φυλαργυρίας. Εκείνος όχι μόνο δεν κλέβει, αλλά δίνει και ελεημοσύνη από αυτά που έχει. Και συνεχίζει ο Άγιος και δίνει έτσι εξηγήσεις σε αυτά που λέει για τις τρεις καταστάσεις των ανθρώπων. Πρώτον, αυτός που αφήνει να εκδηλωθεί το πάθος είναι αυτός που ενεργεί όπως του υπαγορεύει το πάθος. Όπως του λέει το πάθος να κάνει, αυτό και κάνει. Σαν αυτό να ήταν δικαίωμά του. Δηλαδή, είναι άρρωστος και θεωρεί ότι η αρρώστια που έχει, το πάθος δηλαδή που έχει, είναι και κάτι καλό, είναι και δικαίωμά του και πρέπει να το ικανοποιεί. Και οφείλουν και οι άλλοι να τον υπομένουν, να τον ανέχονται, για να μην πω και να τον βραβεύουν κιόλας. Βλέπε, για παράδειγμα, gay pride. Έτσι. Να θέλει ο άλλος να είναι εμπαθής, να μην χαλιναγωγεί το πάθος, αλλά να το θεωρεί και δικαίωμά του. Και να θέλει και οι άλλοι, μάλιστα, να τον αποδέχονται και να τον χειροκροτούν κιόλας. Υπάρχει δεύτερον αυτός ο οποίος, είπαμε, χαλιναγωγεί το πάθος. Δεν επιτρέπει δηλαδή στο πάθος να εκδηλωθεί. Δεν το αφήνει ελεύθερο, αλλά δεν το κόβει κιόλας. Το εξετάζει. Στην κρίσιμη στιγμή το σταματάει, υπερβαίνει τον πειρασμό, αλλά δεν πάβει να το έχει το πάθος. Δεν το ξεριζώνει. Και τρίτον είναι αυτός που ξεριζώνει το πάθος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που αγωνίζεται και κάνει τα αντίθετα από αυτά που του υπαγορεύει το πάθος. Και οι τρεις αυτές καταστάσεις έχουν πολύ πλάτος. Να τι εννοώ, λέει ο Βασδρόθεος. Σε ποιο πάθος θέλετε να αναφερθούμε και να το εξετάσουμε? Θέλετε να πούμε για την υπερηφάνεια? Να πούμε για τις επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις ή για την έπαρση, επειδή πέφτουμε συχνά σε αυτή? Από έπαρση δεν σηκώνει κανείς μια κουβέντα από τον αδελφό του. Αυτό που λέμε λαϊκά, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ούτε μια κουβέντα δεν ανέχεται. Με το παραμικρό, λόγω της έπαρσης, υπερηφάνειας, οργίζεται, θυμώνει, παρεκτρέπεται, φωνάζει, επιτίθεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν χαλιναγωγεί το πάθος του. Μπορεί να ακούσει μια κουβέντα και να ταραχθεί και να πει πέντε κουβέντες ή και δέκα για τη μία που άκουσε. Μετά μαλώνει και ταράζει τον άλλο. Και όταν τελειώσει ο καυγάς, συνεχίζει να κάνει κακές σκέψεις για τον άνθρωπο που του είπε αυτή την κουβέντα και την θυμάται με εμπάθεια και λυπάται που δεν του είπε ακόμη περισσότερα. Και λέει μέσα του, και αυτό έπρεπε να το πω, και κρίμα που δεν το θυμήθηκα, άμα τον ξαναβρω, άμα τον ξαναπετύχω, θα το πω και αυτό, να του δείξω, να καταλάβει κλπ. Δηλαδή, ενώ τελειώνει ο καυγάς, αυτό συνεχίζει μέσα του να κάνει κακές σκέψεις
και να παλεύει ακόμα σαν να τον έχει μπροστά του με αυτόν που έχει το παράπονο, έχει το θυμό. Ετοιμάζει μάλιστα μέσα του λόγια ακόμα χειρότερα να πει στον άλλο και όλο σκέφτεται. Γιατί να μην το πω αυτό. Μπορώ να το πω και το άλλο. Και είναι συνέχεια θυμωμένος. Να μια κατάσταση. Εδώ το κακό έχει γίνει συνήθεια. Έχει γίνει έξις. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στην κόλαση. Δηλαδή έχει γίνει το κακό, το πάθος, η αμαρτία. Έχει γίνει δευτέρα φύσης. Και ο άνθρωπος ζει συνέχεια μέσα στο πάθος. Στο όποιο πάθος. Δαιμονική κατάσταση που είναι πρόγευση της κολάσεως. Κάθε αμαρτία που δεν διορθώνεται μας οδηγεί σε εσωτερικό θάνατο. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Και μία αμαρτία να έχει κανείς και ένα πάθος να αφήνει να υπάρχει μέσα του και να το ενεργεί, αυτό το ένα πάθος είναι αρκετό για να τον κολλάσει τον άνθρωπο. Αλλά και αν ακόμα θελήσει ένας τέτοιος άνθρωπος να μετανοήσει, δεν μπορεί μόνος του να νικήσει το πάθος του. Παρά μόνο αν έχει τη βοήθεια πνευματικών οδηγών. Γι' αυτό σας λέω πάντα να φροντίσετε να κόψετε τα πάθη σας πριν σας γίνουν συνήθεια. Έχει και ένα ωραίο παράδειγμα ο Αββάς Δωρόθεος με ένα γέροντα ο οποίος έκανε μάθημα εποπτική διδασκαλία στους μοναχούς του. Είπε σε έναν μοναχό, πήγαινε αυτό το μικρό δεντράκι που είναι δίπλα σου να το ξεριζώσεις. Και εκείνος με ευκολία το ξερίζωσε. Μετά το υπέδειξε ένα πιο μεγάλο και εκείνο το ξερίζωσε πιο δύσκολα. Μετά το υπέδειξε ένα τρίτο, το οποίο με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το ξερίζωσε γιατί ήταν πιο μεγάλο από το προηγούμενο. Και τέλος ένα τέταρτο που ήταν ακόμα μεγαλύτερο και εκείνο δεν μπόρεσε να το ξεριζώσει. Και πήγε, του έστειλε ακόμα ένα βοηθό και τότε το ξερίζωσε. Θέλει να πει ο Άγιος με αυτό το παράδειγμα, όπως το είπε και εδώ τώρα, ότι όταν το πάθος μεγαλώσει πολύ, κρατεωθεί μέσα στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να το ξεριζώσει, αλλά χρειάζεται και τη βοήθεια ενός εμπείρου πνευματικού οδηγού. Και επειδή δυστυχώς πολλά πάθη έχουμε και μάλιστα δυνατά και μεγάλα, πάντοτε έχουμε ανάγκη από έναν έμπειρο πνευματικό οδηγό που έχει κάνει τον αγώνα αυτό που πάμε και εμείς τώρα να κάνουμε και γνωρίζει τον τρόπο μέσα από την πείρα που έχει αποκτήσει ο ίδιος και μέσα και από την πνευματική μελέτη και την προσευχή και μπορεί και έτσι και μας αποτελεσματικά να μας βοηθήσει να ξεριζώσουμε, να κόψουμε τα πάθη μας. Θα πρέπει ο άνθρωπος να μην καθυστερεί, έχει έναν ολόκληρο λόγο ο Αββάς Δωρόθεος για αυτό το θέμα και λέγει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να καθυστερεί καθόλου, αλλά να κόβει ευθύς παρευθύς αμέσως τα πάθη του. Γιατί όσο κανείς τα αφήνει να υπάρχουν, τόσο αυτά μεγαλώνουν και δύσκολα ξεριζώνονται. Και λέγει και άλλα πολλά ο Αββάς Δωρόθεος, θα πούμε μερικά ακόμα για τα πάθη. Αν πολεμείται, λέει, ή θλίβεται κάποιος από έναν εμπαθή λογισμό και τον κάνει πράξη, δυναμώνει το πάθος εναντίον του. Όταν κανείς υποκύψει στο λογισμό και προχωρήσει στην πράξη της αμαρτίας, υπακούοντας το λογισμό, τότε το πάθος, η κακή συνήθεια δηλαδή, γίνεται πιο έντονη, πιο δυνατή. Γιατί ο ίδιος το ενισχύει το πάθος εναντίον του, σαν να του δίνει δύναμη και όπλα για να τον πολεμήσει και να τον θλίψει περισσότερο. Αν όμως αγωνιστεί και πολεμήσει το λογισμό του και κάνει κάθε τι για να τον αντικρούσει, εξασθενεί το πάθος και δεν έχει πια δύναμη να τον πολεμήσει και να τον θλίψει. Και έτσι λίγο-λίγο με τον αγώνα του και με την βοήθεια του Θεού ξεπερνάει το πάθος. Θα πρέπει να πούμε, λέει και ο Στάρετς Σαμψόν, ότι
Η αμαρτία είναι το αποτέλεσμα. Η αιτία είναι τα πάθη. Υπάρχει η ασθένεια, το πάθος, η κακή συνήθεια, η οποία όμως αν δεν κινητοποιηθεί, αν δεν ενεργοποιηθεί, δεν παράγει αμαρτία. Αν δεν προσέξει όμως άνθρωπος και ερεθίσει τα πάθη που έχει, τότε αμαρτάνει. Λέει και ο Στάρετς Μπόρις Χόλτσεφ, όταν μάθετε να προσεύχεστε, θα βρείτε τη δύναμη να νικάτε τους πολυπίκυλους πειρασμούς και να κυριαρχείτε στα πάθη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της προσευχής. Αν θέλει κανείς να νικήσει τα πάθη, με τη βοήθεια του Θεού θα τα νικήσει. Και η βοήθεια του Θεού έρχεται όταν ο άνθρωπος επικαλείται τον Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Η γυναίκα, λέει και ο Βασλογκίνος, τότε καταλαβαίνει ότι έχει συλλάβει όταν σταματήσει το αίμα της. Έτσι και η ψυχή τότε ξέρει ότι έχει συλλάβει Πνεύμα Άγιο όταν σταματήσουν τα κατώτερα πάθη, τα σαρκικά πάθη που ρέουν από αυτήν. Και συνεχίζουμε πάλι με τον Αββά Ντορόθεο. Αν έχει υποδουλωθεί, λέει κάποιος, σε ένα πάθος, θα κολλαστεί. Και συμβαίνει να έχει 10 καλά έργα, αλλά να έχει υποδουλωθεί σε ένα πάθος. Και αυτό το ένα πάθος να νικάει τα 10 καλά που κάνει. Είναι αυτό που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, ότι εάν ο άνθρωπος κάνει όλα τα του νόμου, αλλά φταίξει σε ένα και παραμείνει πεσμένος σε αυτό το ένα, αυτός είναι σαν να μην έχει τηρήσει τίποτε από τον νόμο. Γιατί όλες οι αρετές είναι συνδεδεμένες. Και αν κανείς δεν προσέξει και πέσει και παραλείψει έστω μία αρετή και πέσει σε μία έστω αμαρτία, όπως ο Αδάμ και η Εύα, στη συνέχεια χάνει όλη του τη δικαιοσύνη, όλη τη σειρά των αρετών. Χωρίζεται από τον Θεό, γιατί όλες οι αρετές είναι αλληλένδετες. Και όπως μία αλυσίδα, αν ανοίξει κανείς έστω και έναν κρίκο, μετά δεν λειτουργεί η αλυσίδα, έτσι και στις αρετές. Αν κανείς υποδουλωθεί έστω και σε ένα πάθος, θα κολλαστεί, μας λέει ο Αββάς Ντορόθεος. Μπορεί να έχεις 10 καλά, αν δεν προσέξεις και αφήσεις ένα πάθος να σε νικήσει και να κυριαρχήσει επάνω σου και δεν μετανοήσεις, οπωσδήποτε δεν μπορείς να σωθείς. Όπως ακριβώς ο αετός, αν ξεφύγει ολόκληρος από την παγίδα και πιαστεί μόνο τον ήχη του, από αυτό το μικρό κομμάτι νικέται ολόκληρος, παρόλο που έχει βρεθεί σχεδόν ολόκληρος έξω. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή. Αν έχει δεθεί μόνο με ένα πάθος, όποια ώρα θέλει ο εχθρός την νικάει. Γιατί είναι δέσμια σε αυτό το ένα πάθος. Την έχει εχμάλωτη ο εχθρός. Γι' αυτό σας λέγω πάντοτε, μην αφήνετε κανένα πάθος μέσα σας να ριζώσει, αλλά να αγωνιζόμαστε παρακαλώντας τον Θεό συνεχώς να μην πέσουμε στην αμαρτία. Και πότε ριζώνει ένα πάθος? Όταν ο άνθρωπος δεν το σταματάει στην αρχή του, το αφήνει και ξαναπέφτει και ξαναπέφτει στην ίδια αμαρτία. Οπότε το πάθος κρατεούται, ριζώνει βαθιά μέσα του και δύσκολα εξαλείφεται. Μη λες λοιπόν, δεν πειράζει, μια φορά έπεσα, ας πέσω ακόμα μία φορά, δύο φορές, μετά θα πω και θα εξομολογηθώ και θα το σβήσω. Κάθε φορά που πέφτεις, ενισχύεις το πάθος. Το κάνεις να ριζώνει, να μπαίνει πιο βαθιά μέσα σου. Και πιο δύσκολα θα το νικήσεις. Και μετά την εξομολόγηση θα έχεις μεγαλύτερο αγώνα να κάνεις απέναντι σε αυτό το πάθος, ώστε να μην ξαναπέσεις το πάθος. Γιατί ναι, με την εξομολόγηση εξαλείφεται η ενοχή της αμαρτίας, αλλά δεν εξαλείφεται η συνήθεια της αμαρτίας που λέγεται πάθος. Όσο πιο πολλές φορές έχεις κάνει μια αμαρτία, τόσο πιο έντονο είναι το αντίστοιχο πάθος και τόσο πιο δύσκολα αντιπαλέεις αυτό το πάθος. Γι' αυτό μην αφήνουμε τα πάθη να μένουν μέσα μας για πολύ, μην τα ενεργούμε έτσι απερίσκεπτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
να αγωνιζόμαστε συνεχώς, παρακαλώντας τον Θεό, να μην πέσουμε στην αμαρτία. Και αν πέσουμε αμέσως να σηκωθούμε και να μην ξαναπέσουμε. Άλλα είναι τα πάθη και άλλες είναι οι αμαρτίες. Θα μας πει και ο Βασδρόθεος. Όπως και προηγουμένως ο Στάρης Σαμψών. Τα πάθη είναι ο θυμός, η καινοδοξία, η αγάπη δηλαδή για τα μπράβο των ανθρώπων, η φιλιδονία, το μίσος, η κακή επιθυμία και άλλα παρόμοια. Ενώ οι αμαρτίες είναι οι ενέργειες αυτών των παθών. Όταν δηλαδή αφήνει κανείς τα πάθη του να δράσουν. Όταν με το σώμα διαπράττει εκείνα που του υπαγορεύουν τα πάθη. Φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει κάποιος τα πάθη, αλλά όμως να μην τα ενεργεί. Όμως είναι πάντοτε σε επικίνδυνη κατάσταση. Το άριστο θα ήταν να τα έχει ξεριζώσει, να μην τα έχει καθόλου. Αν δεν φύγουν τα πάθη, δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος αληθινή ειρήνη. Μερικές φορές, λέει ο Βασδρόθεος, βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχος και ειρηνικός. Όταν όμως του πει ο αδελφός του κάποιο λυπηρό λόγο, ταράζεται. Του πει ένα παράπονο. Γογγίσει εναντίον του. Γκρινιάξει. Του πει εσύ φταίς. Δεν το έκανες αυτό καλά. Αν δει ότι ταράζεται, σημαίνει ότι έχει μέσα του το πάθος. Έχει το πάθος της ανθρωπαρέσκειας, ενδεχομένως της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας, της αυταρέσκειας. Όταν δεν υπάρχει το ερέθισμα, νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι απαθής, ότι είναι ήσυχος και ειρηνικός. Όταν του πει ο αδελφός του κάποιο λυπηρό λόγο και ταράζεται και νομίζει μάλιστα ότι δικαιολογημένα στενοχωριέται μαζί του και λέει αν δεν ερχόταν να μου μιλήσει και να με ταράξει δεν θα έπεφτα στην αμαρτία. Δηλαδή λέει ότι φταίει ο αδερφός του και δεν φταίει ο ίδιος. Ζει μία αυταπάτη. Κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να θυμώσουμε ή να ταραχτούμε. Με έκανε λέει και θύμωσα. Κανένας δεν μπορεί να μας κάνει να θυμώσουμε εάν δεν υπάρχει μέσα μας αυτό το πάθος του θυμού. Μην τα ρίχνεις λοιπόν στον άλλον, μην κατηγορείς τον άλλον ότι φταίει εκείνος που θύμωσες και ταράχτηκες, αλλά κατηγόρησε τον εαυτό σου. Μη ζεις μια τέτοια αυταπάτη, λέει ο Βασδρόθεος. Και όχι μόνο είναι αυταπάτη, αλλά είναι και παραλογισμός. Διότι, λέει ο Βασδρόθεος, μήπως αυτός που του είπε τη βαριά φράση, του έβαλε στην ψυχή του και το πάθος, του είπε μία κουβέντα. Γιατί εσύ να γίνεις θηρίο, γιατί να ταραχτείς. Απλά του έδειξε το πάθος που βρισκόταν μέσα του, για να μετανοήσει, αν θέλει γι' αυτό. Δηλαδή μάλλον του κάνει και καλό, του δίνει μία αφορμή για να δει ποιος είναι, μία αφορμή αυτογνωσίας. Και εσύ αντί να τον ευχαριστήσεις που σου έδειξε το πάθος σου και να αγωνιστείς να το κόψεις, τα βάζεις με αυτόν, ο οποίος λειτουργεί ως απεσταλμένος του Θεού, ως ένας ευεργέτης σου που ήρθε ως γιατρός να σου δείξει την αρρώστια σου και να σε καλέσει σε μετάνοια, σε διόρθωση, σε θεραπεία. Να σου πει είσαι άρρωστος, πήγαινε στο νοσοκομείο που λέγεται εκκλησία, που λέγεται εξομολογητήριο. Αυτός μοιάζει με εκλεκτό ψωμί που εξωτερικά έχει πολύ καλή εμφάνιση. Όταν όμως το κόψει κανείς, τότε φαίνεται η μούχλα του. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος φαινομενικά είναι ειρηνικός, πράος, όταν βέβαια κανείς δεν τον ενοχλεί, δεν του λέει κάποια κουβέντα, αλλά γίνεται θηρίο όταν του πει έστω και το παραμικρό λυπηρό ή προκλητικό λόγο, ενοχλητικό λόγο. Έτσι και αυτός λοιπόν, καθόταν ειρηνικός καθώς νόμιζε, είχε όμως μέσα του το πάθος και δεν το ήξερε. Μια κουβέντα του είπε ο αδελφός του και έβγαλε τη βρωμιά που κρυβόταν κρυμμένη μέσα του. Αν λοιπόν θέλει να βρει έλεος, πρέπει να μετανοήσει, να καθαριστεί, να προοδεύσει. Να καταλάβει δηλαδή ότι οφείλει να ευχαριστεί μάλλον τον αδελφό, γιατί με αυτόν τον τρόπο του προξένησε τόσο μεγάλη ωφέλεια.
πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι πνευματικά και να αξιοποιούμε πνευματικά όλες τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Τίποτε δεν γίνεται τυχαία, τίποτε δεν γίνεται από μόνο Του, τίποτε δεν γίνεται από τον διάβολο. Έτσι, ο διάβολος μπορεί να μας κάνει κάτι πάντα κατά ευδοκία ή κατά παραχώρηση του Θεού. Γιατί βλέπει ο Θεός ότι αυτό που πάει να μας κάνει ο διάβολος, έχει σχεδιάσει να μας κάνει, θα μας ωφελήσει πνευματικά. Εάν σταθούμε σωστά απέναντι σε αυτόν τον πειρασμό. Ή αυτό παραχωρεί ο Θεός να μας πειράξει ο διάβολος. Τίποτα δεν γίνεται λοιπόν χωρίς την έγκριση του Θεού. Είτε την ευδοκία Του, είτε την παραχώρησή Του. Αν λοιπόν είμαστε έξυπνοι πνευματικά, θα μπορούμε να βγάζουμε ωφέλη από όλα. Όταν λοιπόν κάποιος μας πει μια κουβέντα που δεν μας αρέσει, να κερδίσουμε από αυτό το συμβάν, να μετανοήσουμε, εάν ταραχτήκαμε, να δούμε τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, να δοξάσουμε τον Θεό που μας έστειλε τον άνθρωπό Του για να μας δείξει την αρρώστια μας, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας φροντίζει και να ευχαριστήσουμε και τον άνθρωπο τον απεσταλμένο Του που μας έδειξε το πάθος μας. Αυτή είναι η σωστή, η πνευματικά σωστή αντιμετώπιση της όποιας αδικίας, της όποιας φράσης, λέξης, πρόκλησης, ενόχλησης που θα δεχτούμε από τον οποιοδήποτε. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει μέσα του το πάθος θέλει να βρει έλεος, θα πρέπει να μετανοήσει, να καθαριστεί, να εξομολογηθεί, να προοδέψει πνευματικά και να ευχαριστήσει τον αδελφό του. Πώς θα γίνει τώρα να φτάσουμε σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση της απάθειας? Οπωσδήποτε δεν είναι αρκετό το να μην ενεργούμε τα πάθη, αλλά θα πρέπει να ξεριζώσουμε τα πάθη. Αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει στη θέση των παθών να φυτρώσουν, να φυτέψουμε τις αντίθετες αρχές. Αυτό λέει ο Βάσ Δωρόθεος. Τότε ο άνθρωπος θεραπεύεται πραγματικά και σίγουρα, θα λέγαμε, όπως ένα χωράφι που έχει γεμίσει με αγκάθια, με τριβόλια, με φυτά τα οποία το βλάπτουν και δεν παράγει τίποτε. Θα πρέπει να καθαριστεί, να ξεριζωθούν όλα αυτά τα φυτά, αλλά και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναβγούν, θα πρέπει να το φυτέψουμε με αντίθετα, με χρήσιμα φυτά. Να σπείρουμε χρήσιμα και ωφέλιμα για μας φυτά. Έτσι και στην ψυχή μας, λέει ο Βάσ Δωρόθεος, όπως ακριβώς βγάλαμε από μέσα μας τις αρετές και βάλαμε στη θέση του τα πάθη, γιατί βεβαίως ο Θεός δεν μας έδωσε πάθη. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο καλό λίαν. Εμείς όμως, με την αμέλειά μας, με την αθυμία μας, ξεριζώσαμε τις αρετές, θάψαμε τη χάρη του Θεού, τις δωρές του Θεού, την παζώσαμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και βάλαμε από πάνω την αμαρτία και τα διάφορα πάθη. Όπως λοιπόν λέει, βγάλαμε από μέσα μας τις αρετές και βάλαμε στη θέση τους τα πάθη, έτσι τώρα πρέπει να κοπιάσουμε, όχι μόνο να βγάλουμε τα πάθη, αλλά και να ξαναβάλουμε τις αρετές και να τις εδραιώσουμε στις θέσεις τους. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτή η ευλογημένη αντικατάσταση. Στη θέση των παθών να μπουν οι αρετές. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος θεραπεύεται. Κατά το Δαβητικό, έκλειναν από κακού και πίσω αγαθών. Δεν είναι αρκετό να εκλείνει, να φύγει κανείς από το κακό, αλλά και να κάνει το αντίθετο καλό. Δεν είναι αρκετό να μην ενεργημούν τα πάθη στον άνθρωπο, όπως λένε μερικοί. Εγώ δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν άνθρωπο, δεν έχω πειράξει κανέναν. Και επομένως, είσαι για τον Παράδεισο? Όχι βέβαια. Θα πρέπει να κάνεις το αντίθετο καλό. Όπως λέει ένα ωραίο έτσι γνωμικό ρητό, μπορεί τα χέρια σου να είναι καθαρά, αλλά δεν πρέπει να είναι και άδεια. Πρέπει να είναι γεμάτα με το έλεος, με την αγάπη προς το Θεό και στους άλλους ανθρώπους, με τα καλά έργα. Δεν είναι βέβαια τα καλά έργα που μας σώζουν, αλλά είναι χάρη του Θεού, δωρεάν σωζόμαστε, αλλά χρειάζονται τα καλά έργα για να πιστοποιήσουμε ότι θέλουμε όντως τη σωτηρία, να βεβαιώσουμε το Θεό, να πείσουμε το Πνεύμα το Άγιο ότι όντως
θέλουμε τον Θεό και τη σωτηρία μας και πιστεύουμε στον Θεό και έτσι μπορούμε να σωθούμε. Όταν ενοχλεί κανείς από ένα πάθος, λέει ο Βάσης Δωρόθεος, και ταράσεται, πρέπει να ξέρει ότι αυτό του συμβαίνει από την αγνωσία και την υπερηφάνειά του. Γι' αυτό, όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πάθος μέσα μας ή πολλά πάθη, δεν πρέπει να απελπιστούμε, θα πρέπει να έτσι, μας πιάσει απόγνωση, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπερηφάνεια και έχουμε και αγνωσία. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι είμαστε όντως κατοικητήριο όλων των παθών και τα έχουμε μέσα μας είτε ενεργά είτε εν υπνώση. Αν δεν προσέξουμε, θα κάνουμε όλες τις αμαρτίες. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εμένα που με βλέπετε και με λέτε Άγιο, αν ο Θεός πάρει τη χάρη Του, θα κάνω τα χειρότερα έργα και θα με δείτε να τρέχω στα καταγόγια. Η χάρη του Θεού είναι που μας φυλάει και γι' αυτό ο άνθρωπος πάντα πρέπει να έχει ταπεινοφροσύνη, ποτέ υπερηφάνεια. Και όταν βλέπει να ενεργεί μέσα του ένα πάθος, να μην ταράσεται. Αλλά να λέγει τι πιο φυσικό, τέτοιος που είμαι, τέτοιες εκδηλώσεις έχω. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Αββάς Δωρόθεος πάλι, να μας χαρίσει δύναμη, ώστε κι αν ακόμα δεν ξεριζώνουμε το πάθος, τουλάχιστον να μην το ενεργούμε, αλλά να το συγκρατούμε. Αυτό είναι το μήνυμο, το ελάχιστο ζητούμενο. Γιατί πραγματικά είναι πολύ βαρύ πράγμα να δουλεύουμε το πάθος και να μην το ελέγχουμε. Είναι φοβερό να είσαι στην αμαρτία και να την ενεργείς ανεξέλεκτα, χωρίς να συγκρατήσει. Και σας κάνω μια σχετική παραβολή με τι μοιάζει αυτός που αφήνει ανεξέλεκτα τα πάθη του και τα ενεργεί με το θέλημά του. Μοιάζει, είναι πάρα πολύ ωραίο το παράδειγμα, με άνθρωπο που ο εχθρός του ρίχνει άπειρα βέλη με το τόξο του και εκείνος παίρνει αυτά τα βέλη και με τα ίδια του τα χέρια τα μπήγει στην καρδιά του. Φοβερό. Μπορεί ο εχθρός να σου ρίχνει βέλη, κάποια να σε πετυχαίνουν, ίσως λίγο, να σε τραυματίζουν λίγο, κάποια να αστοχούν, και εσύ ως ανόητος να παίρνεις αυτά τα βέλη και να τα μπήγεις βαθιά μέσα σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τη θέλησή του ενεργεί τα πάθη του. Με τη θέλησή του δηλαδή θέλει να γίνεται κακός και να είναι κακός. Είναι φοβερό. Υπάρχει τέτοια κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι, θυμάμαι έτσι προσωπικά, όταν ήμουν ακόμα μαθητής, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Και είχαν έρθει κάποια παιδιά από το εξωτερικό και ένα από αυτά έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι εγώ, λέει, έχω ως ιδανικό να γίνω χειρότερος από ό,τι είμαι. Ήταν punk. Τότε ήταν της μόδας αυτό το κίνημα, το punk. Να γίνω χειρότερος από αυτό που είμαι. Αυτό και αν δεν είναι δαιμονικό σφύριγμα, δαιμονική διδασκαλία. Να βάζει ως ιδανικό ο άνθρωπος στη ζωή του το να γίνει χειρότερος από αυτό που είναι. Είναι αυτός ο άνθρωπος που με τη θέλησή του ενεργεί τα πάθη του. Αφήνεται δηλαδή στο δαιμονισμό, εκούσια. Και δυστυχώς αυτό προάγεται στην τάχα της προηγμένη Ευρώπη, πολιτισμένη Ευρώπη. Και ένας κλάδος της ψυχολογίας δυστυχώς προβάλλει αυτό το πράγμα. Τον παροδικό δαιμονισμό του ανθρώπου ως θεραπεία από τα διάφορα ψυχολογικά νοσήματα. Φοβερό να φτάνει η λεγόμενη επιστήμη, που δεν είναι πλέον επιστήμη, ψευδοεπιστήμη, αλλά γίνεται μαγεία και αποκρυφισμός, να διδάσκει τους ανθρώπους να δαιμονίζονται, να αφήνουν δηλαδή τα πονηρά πνεύματα να τους κυριεύουν για να γίνουν τάχατες υγιείς πνευματικά και ψυχολογικά.
είναι ο άνθρωπος που μπήγε μόνος του τα βέλη του εχθρού στην καρδιά του. Υπάρχει ο άλλος, ο οποίος συγκρατεί το πάθος του. Αυτός μοιάζει, λέει ο Βάζ Δωρόθεος, με αυτόν που χτυπιέται δυνατά από τον εχθρό του με τόξα, αλλά είναι προφυλαγμένος με θώρακα και δεν τον τρυπούν τα βέλη. Έχει μια ισχυρή θωράκιση, μια ισχυρή αντίσταση και ενώ δέχεται τις προσβολές από τον εχθρό, δέχεται δηλαδή τις παρακινήσεις από τα πάθη, δεν υποκύπτει, αντιστέκεται. Και έτσι, ενώ πέφτουν τα βέλη πάνω του, δεν διαπερνούν τον ισχυρό θώρακα που έχει. Ποιος είναι τώρα αυτός που ξεριζώνει το πάθος? Είναι αυτός που χτυπιέται δυνατά με τόξα από τον εχθρό, δέχεται τα βέλη και τι κάνει? Τα πιάνει και τα κατατσακίζει, τα σπάει ή και τα στέλνει πίσω στην καρδιά του εχθρού του. Όπως αναφέρεται στον Ψαλμό. Η ρομφαία τους ας μπει στην καρδιά τους και τα τόξα τους ας κατατσακιστούν. Έτσι, αυτό μας θυμίζει και μια εικόνα από τον πόλεμο που ο εχθρός πετάει μια χειροβοβίδα και αν κανείς είναι σε ετοιμότητα μπορεί πριν σκάσει η χειροβοβίδα, γιατί έχει ένα χρόνο μέχρι να σκάσει, την αρπάζει και την ξαναπετάει πίσω στον εχθρό. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεριζώνει τα πάθη. Παίρνει τα βέλη του εχθρού, τα κατατσακίζει ή και τα στέλνει πίσω στον εχθρό. Δηλαδή, ο ίδιος ο πειρασμός, η ίδια η πρόκληση για αμαρτία στον έμπειρο πνευματικά άνθρωπο γίνεται μια αφορμή για να νικήσει τον εχθρό και να τον καταντροπιάσει, να τον κατεσχύνει, να τον πληγώσει. Για παράδειγμα, διαβάζαμε σήμερα στο μάθημα του Ευεργετινού για τον Άγιο Νόνο, τον επίσκοπο Αντιοχίας, ο οποίος βρέθηκε στον δρόμο με άλλους επισκόπους και περνούσε από εκεί, τελείως αδιάντροπα, μια διάσημη κοινή γυναίκα, πόρνη, η Πελαγία, στολισμένη, με πλήθος ακολούθων, και οι επίσκοποι απέστρεφαν το πρόσωπό τους από το αισχρό αυτό θέαμα. Ο Άγιος Νόνος όμως την κοίταζε επίμονα, μέχρι που αυτή έφυγε, και μετά άρχισε να κλαίει. Και του λέγουν, γιατί κλαις? Και είπε, λέω, διότι εγώ δεν κάνω για το Κύριό μου και τον νηφίο της ψυχής μου αυτά που κάνει αυτή για τους γήινους νηφίους, τους επίδοξους αυτούς ανθρώπους, τους διεφθαρμένους που την πλησιάζουν. Δεν κάνω αυτούς τους σκόπους που κάνει αυτή για να τους ελκύσει. Εγώ δεν κάνω αυτά που θα έπρεπε να κάνω για τον ουράνιο νηφίο μου, ο οποίος πάντοτε μου φέρεται με τον τελειότερο τρόπο και μου έχει ετοιμάσει αιώνια και άφθαρτη βασιλεία. Ενώ αυτή, για μια πρόσκαιρη δονή, η οποία μάλιστα την καταστρέφει, κάνει τόσα έργα, μάταια βέβαια, για να στολιστεί και να ελκύσει τους μάταιους ακολούθους της. Και ήρθε σε κατάνοιξη από αυτόν τον πειρασμό, που προφανώς είχε σκαρώσει ο πονηρός, για να βάλει σε πειρασμό για αμαρτία τους επισκόπους. Και όχι μόνο δεν πληγώθηκε ο Άγιος Νόνος, αλλά έστρεψε και το βέλος του εχθρού πάλι εναντίον του εχθρού. Και κέρδισε πνευματικά από αυτό το θέαμα το βρώμικο, το εσχρό που του πρόβαλε ο πονηρός. Και έτσι ξεριζώνει κανείς τα πάθη. Δηλαδή επιστρέφει πίσω στον εχθρό τα βέλη του και κάνει τα αντίθετα από αυτά που του υποβάλλει ο εχθρός. Ο εχθρός σου υποβάλλει δηλαδή να πέσει στην ακολασία, στη σαρκική αμαρτία και εσύ με μετάνοια, με συντριβή, με αυτομεμψία ελεηνολογείς τον εαυτό σου και καταφέρεις τον Θεό. Και η πρόκληση του πονηρού για αμαρτία γίνεται σε σένα αφορμή για μετάνοια, για κατάνοιξη, για δάκρυα, για σωτηρία. Αυτός είναι ο πιο έξυπνος πνευματικά άνθρωπος, ο οποίος αξιοποιεί το κάθε τι για τη σωτηρία του. Και έτσι ξεριζώνει τελείως τα πάθη του. Πώς θα μπορούσε τώρα ο διάβολος να προσβάλλει αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο Νόνο? Δεν μπορούσε να του κάνει τίποτε. Και ο χειρότερος πειρασμός λειτουργούσε σε αυτόν τον άνθρωπο ως μία πρόκληση
για μετάνοια, για αυτομεμψία, για αυτοκατάκριση. Σκεφτείτε καλά, λέει ο Αββάς Δωρόθεος πάλι, αυτό που σας λέω. Πριν να κάνει κανείς ένα πάθος, να το κάνει πράξη, να το πραγματοποιήσει, κι αν ακόμα επιστρατευτούν εναντίον του οι λογισμοί, όμως βρίσκεται ακόμα Κύριος του εαυτού του. Είναι ελεύθερος και έχει το Θεό βοηθό του. Αν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και υπομείνει με ευχαριστία το ζυγό της θλίψης και του πειρασμού και αν αγωνιστεί λίγο, η βοήθεια του Θεού θα τον γλιτώσει. Αν όμως αποφύγει τον κόπο και υποχωρήσει στην ειδονή του σώματος, τότε τον σέρουν με τη βία οι εμπαθείς λογισμοί, με αποτέλεσμα να τους υπηρετεί χωρίς να το θέλει. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να αγωνίζεται ο άνθρωπος να μην πέφτει στην έμπρακτη αμαρτία, τουλάχιστον. Οπότε με λίγο υπομονή ο Θεός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει και τους κακούς λογισμούς που του βάζει ο πονηρός και τον παρακινεί στην έμπρακτη αμαρτία. Αν υποκύψει στους λογισμούς για να αποφύγει τον κόπο, τότε βέβαια θα γίνει δούλος, εχμάλωτος του πονηρού και εχμάλωτος του πάθους. Όπως τον χειμώνα, λέει ο Βάσης Ισάκ, ο Σύρος, τα χορτάρια και τα βότανα εξαφανίζονται από την επιφάνεια της γης, οι ρίζες τους όμως είναι κρυμμένες στο βάθος της γης και αμέσως μόλις μυρίζουν τις ανοιξιάτικες βροχές ξεφυτρώνουν και γεμίζουν το πρόσωπο της γης, έτσι συμβαίνει και με τα πάθη των ανθρώπων. Είναι σε χειμερή ανάρκη, αλλά όταν δημιουργηθούν κάποιες κατάλληλες συνθήκες, δεν προσέξει ο άνθρωπος δηλαδή και βάλει τον εαυτό του σε συνθήκες που ευνοούν τα πάθη, για παράδειγμα αρχίσει να μην προσέχει την εγκράτεια, στο φαγητό, στο ποτό, στον ύπνο, δεν προσέχει τους φίλους του, με ποιους συναναστρέφεται. Κάνει άτοπες συναστροφές, συνομιλίες, αφήνεται σε άτοπα θεάματα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να ξυπνήσουν τα πάθη. Και έτσι συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και με τα φυτά, τα οποία το χειμώνα είναι κρυμμένα στο βάθος της γης. Όταν όμως έρθουν οι βροχές, ανέβει η θερμοκρασία, τότε ξεφυτρώνουν και αυτά που είναι θαμμένα. Εφόσον κάποιος είναι ακόμα δούλος σε οποιοδήποτε πάθος, θα μας πει και ο Αββάς Πέτρος, δεν λογαριάζεται ως δούλος Θεού, αλλά είναι δούλος εκείνου από το οποίο έχει κατακυριευτεί. Ο της ήτητε τούτο και δε δούλωτε, ο με ωμέγα. Σε αυτό δηλαδή, στο οποίο είναι αναφορικό, κάποιος έχει νικηθεί, σε αυτό, λέει ο Απόστολος, έχει και υποδουλωθεί. Ας είναι ένα μόνο πάθος, μία μόνο αμαρτία. Εφόσον έχεις νικηθεί και δεν έχεις μετανοήσει και δεν έχεις αγωνιστεί και μένεις εκεί πεσμένος, νικημένος, πλέον είσαι δούλος αυτού στο οποίο νικήθηκες. Νικήθηκες στο θυμό, είσαι δούλος του θυμού, εφόσον δεν μετανόησες. Νικήθηκες από τη σάρκα, είσαι δούλος της σάρκας. Δεν είσαι πλέον δούλος του Θεού, εφόσον δεν μετανοήσεις. Αν μετανοήσεις και εξομολογηθείς και πάρεις τη συγχώρηση και αποφασίσεις πλέον να μην ξαναμαρτήσεις και καλύτερα να πεθάνεις παρά να αμαρτήσεις, αυτό σημαίνει έτσι αληθινή και σωστή μετάνοια, τότε βεβαίως λογίζεσαι πάλι δούλος του Ιησού Χριστού. Αυτό μας λέει λοιπόν εδώ ο Αββάς Πέτρος. Και αν δεν λυτρωθεί ο άνθρωπος από εκείνα τα πάθη στα οποία υπηρετεί ως δούλος, για παράδειγμα το πάθος του καπνίσματος, φοβερό πάθος. Όσο ο άνθρωπος υπηρετεί στο τσιγάρο, είναι δούλος του τσιγάρου. Δεν μπορεί να λέγεται δούλος Ιησού Χριστού.
Αυτό και δεν μπορεί κανονικά να κοινωνήσει. Όταν κοινωνούμε, τι λέμε, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Μα πώς λέμε έτσι, αφού είσαι δούλος του τσιγάρου, λέμε ψέματα δηλαδή. Είναι κόλλημα, γι' αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι η πνευματική ζωή αρχίζει με το κόψιμο του τσιγάρου. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο σοβαρό είναι έστω και ένα πάθος, όσο και αν φαίνεται μικρό και ασήμαντο, μας αφαιρεί την ιδιότητα δούλος Θεού. Αν δεν λυτρωθεί ο άνθρωπος από εκείνα τα πάθη, στα οποία υπηρετεί ως δούλος, το πρόσωπό του εμφανίζεται ενώπιον του Θεού γεμάτο εσχήνη, γεμάτο ντροπή. Όσο καιρό λοιπόν είναι υποταγμένος στα πάθη, οφείλει να κλαίει, γιατί δεν είναι άξιος να έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Έτσι και ένα πάθος μόνο μας καθιστά απαρησίαστος. Δεν έχουμε το θάρρος δηλαδή να φανερωθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό για κάτι. Και αυτό είναι η πραγματική καθαρότητα που απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο. Καθαρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στα πάθη. Σε κανένα πάθος. Από όλα τα πάθη, θα μας πει και ο Βάσης Ίδωρος, το φοβερότερο είναι να ακολουθεί κανείς την καρδιά του. Να υπακούει δηλαδή στο θέλημά του και όχι στο νόμο του Θεού. Εδώ νομίζω ήρθαμε στην καρδιά του προβλήματος. Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος, ο μακράν του Θεού, σου λέει άκου την καρδιά σου. Τι σου λέει η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Αυτό είναι μέγα λάθος. Γιατί η καρδιά μας, όσο είναι μακράν του Θεού, είναι ακάθαρτη, είναι βρώμικη, είναι γεμάτη πάθη. Τι θα σου πει λοιπόν η καρδιά σου. Θα σου πει αυτά που θα σου πούν τα πάθη, δηλαδή ο διάβολος. Αν ακούσεις την καρδιά σου, θα ακούσεις τον διάβολο ουσιαστικά. Τα θελήματά σου, όσο είσαι ακάθαρτος, είναι τα θελήματα του πονηρού. Είναι θελήματα δηλαδή που σε καταστρέφουν. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του, που σημαίνει τα θελήματά του. Την καρδιά του δηλαδή, την εμπαθή. Δεν είναι σωστό λοιπόν αυτό που λένε οι άνθρωποι, άκου την καρδιά σου. Η καρδιά μας δεν μας λέει σωστά πράγματα όσο είναι βρώμικη και εμπαθής. Αν καθαριστεί και γίνει απαθής και κατοικητήριο του Θεού, τότε βεβαίως στην ακούμε. Αλλά ποιος είναι βέβαιος ότι έχει τέτοια καρδιά. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε διακριτικό πνευματικό να μας δείχνει κάθε στιγμή το θέλημα του Θεού. Το πιο φοβερό λοιπόν είναι να ακούει κανείς το θέλημά του, να υποτάσσεται στην καρδιά του και όχι στον νόμο του Θεού. Αυτό το πάθος στην αρχή μεν δείχνει ότι αναπαύει κάπως ψυχικά τον άνθρωπο. Ακούγεται ευχάριστο, σου λέει να κάνεις αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Και ακούγεται ότι είναι ωραίο και ευχάριστο. Όμως, αν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, λέει ο Βάσης Ίδωρος, θα τον οδηγήσει αυτό στη συνέχεια, λέει, στην κατάθλιψη. Επειδή αγνόησε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή όλη αυτή τη θυσία που έκανε ο Χριστός μας, που σταυρώθηκε για χάρη μας, που πέθανε, που ετάφη, που ανέστη, που αναλήφθη, που θα έρθει πάλι κατά Δευτέρα Παρουσία, τα αγνοεί όλα αυτά, τα διαγράφει, τα περιφρονεί και αυτό ακριβώς το γεμίζει με θλίψη, με κατάθλιψη. Και στη συνέχεια βέβαια ο διάβολος τον κυριεύει τελείως και τον ρίχνει στην απελπισία και ακόμα και στην αυτοκτονία μπορεί να τον οδηγήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της άθεης ψυχολογίας και παιδαγωγικής που σπρώχνει τα παιδιά στην αυτοπεποίθηση και στην ικανοποίηση των θελημάτων τους. Και έχει περάσει αυτό το μήνυμα δυστυχώς στους γονείς, οι οποίοι σου λένε μην ταράξεις το παιδί, μην το πληγώσεις, μην του πεις ποτέ όχι, μην αντιστέκεσαι στα θελήματά του, στις επιθυμίες του, γιατί έτσι θα του δημιουργήσεις τραύματα. Όλα αυτά είναι διδάγματα δαιμονικά άθεια. Αντίθετα, το παιδί θα πρέπει να μάθει να αντιστρατεύεται στα θελήματά του και στις επιθυμίες του.
να κόβει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Και αυτό βέβαια θα γίνει με τη βοήθεια των γονέων. Οι ίδιοι γονείς, αν είναι σωστοί γονείς, θα πρέπει να κόβουν το θέλημα στα παιδιά τους. Να τα οδηγούν στην υπακοή. Να τα μάθουν να έχουν αυταπάρνηση. Να αρνούνται αυτό που τους λέει η καρδιά τους και οι επιθυμίες τους. Και όχι να ικανοποιούν τα θελήματά τους. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που καταστρέφει τον άνθρωπο, τον καταθλίβει, τον γεμίζει με όλο αυτό το πνεύμα που υπάρχει σήμερα στους ανθρώπους, της κατάθλιψης, της απελπισίας, της ακιδείας, το ανικανοποίητο. Γιατί βεβαίως αυτό το πάθος που είναι η φιλαυτία και ο εγωισμός και η περηφάνεια διώχνει τη χάρη του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται άδειος, κούφιος και δαιμονοκρατούμενος. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισίδωρος ότι αυτό το πάθος του να ικανοποιεί δηλαδή κανείς τα θελήματά του, που είναι το κορυφαίο πάθος, στην αρχή φαίνεται κάπως να αναπαύει ψυχικά τον άνθρωπο, αλλά στη συνέχεια τον οδηγεί στην κατάθλιψη, επειδή ακριβώς αγνοεί τη Θεία Οικονομία. Όλο αυτό το έργο του Θεού, το απολυτευτικό, αγνοεί την Εκκλησία. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλέπορους, τους καταθλιπτικούς, που τους λένε οι δικοί τους, αν έχουν έτσι φόβο Θεού και πίστη, έλα στην Εκκλησία, έλα να εξομολογηθείς. Με τίποτα δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν να αφήσουν τα θελήματά τους. Και παραμένουν και βουλιάζουν στην κατάθλιψη. Απαρνούνται το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Δεν βρίσκουν τον δρόμο του Θεού για να τον ακολουθήσουν και να σωθούν. Αυτά λέει ο Βάσης Ισίδωρος. Και ο Βάσης Παφνούτιος θα μας πει, εκείνος που ξέρει να απαρνείται τα πάθη, φτάνει στην πνευματική τελείωση. Αντίθετα, αυτός που παραμένει δεμένος στα δεσμά του, τα πάθη είναι τα δεσμά, τα οποία δυστυχώς τα φοράμε μόνοι μας τον εαυτό μας, τα οποία μας φαίνονται και ωραία, τα χαιρόμαστε κιόλας. Αλλά είναι δεσμά, είναι αλυσίδες, δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Ουσιαστικά σε αχρηστεύουν, σε φυλακίζουν. Ο άνθρωπος που ξέρει να απαρνείται τα πάθη, φτάνει στην πνευματική τελείωση. Αντίθετα, αυτός που παραμένει δεμένος στα δεσμά του, βλέπει τον εαυτό του καταδικασμένο στον αιώνιο θάνατο. Και το καταλαβαίνει βέβαια ο άνθρωπος, ότι είναι δέσμιος του εαυτού του, του κακού εαυτού του και του διαβόλου. Και ένα τελευταίο θα πούμε, γιατί πάλι συμπληρώθηκε η ώρα από ό,τι φαίνεται, του Αββά Σεραπείονος, ο οποίος μας διδάσκει κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα πάθη είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όπως προηγουμένως είπαμε ότι και οι αρετές, έτσι και τα πάθη. Και το ένα πάθος οδηγεί στο άλλο πάθος. Η κατάχρηση της γαστριμαργίας γεννά αναγκαστικά την πορνεία. Αν κανείς πέσει στη γαστριμαργία, η γαστριμαργία είναι η ικανοποίηση του αισθήματος κουρεσμού ή πιο σωστά η υπερικανοποίηση. Δηλαδή κανείς τρώει και ενώ έχει χορτάσει τρώει ακόμα περισσότερο. Ενώ δεν χρειάζεται. Αυτό είναι η γαστριμαργία. Λεμαργία είναι όταν κανείς τρώει τα νόστιμα. Ενώ πάλι δεν χρειάζεται, όμως επιμένει να τρώει επιλεκτικά αυτά που του αρέσει. Ικανοποιεί το λαιμό και την ειδονή αυτή της γεύσης. Όταν λοιπόν κανείς πέσει στην γαστριμαργία, μετά οδηγείται στην πορνεία. Το ένα πάθος παραπέμπει στο άλλο. Η πορνεία γεννάει τη φυλαργυρία. Πώς γίνεται αυτό? Αυτός που πορνεύει έχει ανάγκη από χρήματα για να ικανοποιεί τα πάθη του, τη φυλαρέσκειά του και τα πάθη του συντρόφου, για να έχει αυτή την άνομη σχέση. Χρειάζεται χρήματα, οπότε γίνεται φυλάργυρος. Η πορνεία λοιπόν γεννάει τη φυλαργυρία και η φυλαργυρία γεννάει την οργή. Ο φυλάργυρος γίνεται και θυμώδης και οργήλος, γιατί για να εξασφαλίσει τα χρήματά του, έτσι
πολλές φορές θα θυμώσει, θα δικήσει, θα οργιστεί, θα απαιτήσει, ίσως και να συκοφαντήσει ακόμα, για να πετύχει το ποθούμενο. Η οργή είναι μητέρα της λύπης. Αυτό είναι παρατηρημένο και μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει στον εαυτό του. Όσες φορές έπεσε στην οργή, μετά έρχεται αυτό το νέφος της λύπης, της κατάθλιψης και τον πλακώνει. Η οργή οδηγεί στη λύπη και η λύπη οδηγεί στην ακηδεία, που είναι φοβερή κατάσταση, είναι πλέον η αδιαφορία, ο περιεκτικός θάνατος της ψυχής. Συνεπώς, για να νικήσουμε την ακηδεία, την αδιαφορία, την αμέλεια, την ρασινία, την αφροντισιά για τη σωτηρία μας, αυτό το «δε βαριέσαι», «όπου θα πάνε όλοι θα πάω κι εγώ», «μην τα ψάχνεις, μην ασχολείσαι πολύ με αυτά», αυτό το οποίο ζει το μεγαλύτερο μέρος ανθρωπότητας, όπως έλεγε και ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Αυτό το φοβερό πάθος, λοιπόν, αν θέλεις να το νικήσεις, το πάθος της ακηδείας, θα πρέπει να κυριαρχήσεις στο προηγούμενο από αυτό, που είναι η λύπη. Να τώρα πάμε αντίστροφα. Για να βγούμε από την κατάσταση της λύπης, πρέπει να διώξουμε την οργή. Γιατί είπαμε, η οργή οδηγεί στη λύπη. Για να εξαλείψουμε την οργή, πρέπει να καταπατήσουμε τη φιλαργυρία. Για να αφανίσουμε τη φιλαργυρία, πρέπει να καταπολεμήσουμε την πορνεία. Για να νεκρώσουμε την πορνεία, πρέπει να καταστήλουμε τη γαστριμαργία. Βλέπουμε λοιπόν πως επαληθεύεται πάλι αυτό που έχουμε πει και σε προηγούμενες ομιλίες, ότι αν θέλει κανείς να ασχοληθεί με τα πάθη του, θα πρέπει να ασχίσει με την νηστεία, για να πολεμηθεί η γαστριμαργία, που είναι θεμελιώδες πάθος. Και από εκεί μετά θα εξελιχθούν και τα υπόλοιπα, η πορνεία, η φιλαργυρία, η οργή, η λύπη, η ακηδεία. Στην αντιμετώπιση των παθών, λέει πάλι ο Βάσης Σεραπείων, ισχύει πάντα η ίδια βασική αρχή. Όταν δυναμώνει ένα πάθος, τότε γεννιούνται από αυτό τα παράγωγα πάθη. Άφησες ανεξέλεγκτη τη γαστριμαργία, δεν την χαλιναγώγησες. Μετά θα έρθουν πορνικοί λογισμοί. Και θα λες, γιατί μου συμβαίνει αυτό? Γιατί αφέθηκες στην γαστριμαργία, στην απόλαυση των φαγητών και στην υπερβολική κατανάλωσή τους. Όταν αφήσεις ένα πάθος λοιπόν να δυναμώσει, τότε γεννιούνται τα παράγωγα από αυτό πάθη. Όταν όμως αυτό το πάθος καταστέλλεται, απελευθερωνόμαστε από τα παράγωγα πάθη που γεννάει. Θες να καταστήλεις την πορνεία, σημάζεψε την κοιλία σου. Χαλιναγώγησε τη γαστριμαργία και τη λεμαργία. Και έτσι απελευθερώνεσαι από την πορνεία. Βλέπετε πως κανείς με την πνευματική γνώση βοηθιέται πολύ στον αγώνα κατά των παθών. Αλλά δεν πρέπει αυτή η γνώση να μένει στον εγκέφαλο, έτσι θα πρέπει να γίνεται πράξη. Καταστέλλεις λοιπόν το πάθος όταν απελευθερώνεσαι από το πάθος που το γεννάει. Και μάλιστα πολύ πιο εύκολα. Αντί να πολεμάς λοιπόν την πορνεία αυτή καθεαυτή, πολέμησε αυτό που τη γεννάει, δηλαδή τη γαστριμαργία, τη λεμαργία. Όπως επίσης και την κατάκριση, την υπερηφάνεια, η οποία και αυτή επίσης γεννάει την πορνεία. Και έτσι ελευθερώνεσαι. Το ίδιο και για όλα τα άλλα πάθη. Αυτά ήθελα να πω και σήμερα στην αγάπη σας.